Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος πέσας το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτό την οικουμένη σάγη εσάς φιλανθρωπτευθώσασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα ανθρώπων ερχόμουν εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος σου Μήτρος και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα το θέμα περί των σκανδάλων και θα δούμε σήμερα πόσο κακό είναι να λέει κάποιος τι με ενδιαφέρει εμένα αν κάποιος σκανδαλίζεται. Εγώ θα κάνω αυτά που νομίζω, αυτά που θεωρώ ότι πρέπει και μπορώ να κάνω, είναι δικαίωμά μου και δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος σκανδαλίζεται. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος. Πού είναι εκείνοι που προξερούν φανερό σκάνδαλο στον αδερφό τους και μετά αυθαδιάζουν και λένε «Και τι με ενδιαφέρει εμένα αν σκανδαλίζεται ο άλλος. Εγώ θέλω να κάνω το θέλημά μου». Και ποια ζημιά έχει ο ένας από τον άλλο. Εγώ δεν φροντίζω, δεν ασχολούμαι, δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Ας παρουσιαστούν εδώ αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα, να τους δω και να τους πω τα λόγια του Θείου Χρυσοστόμου. Τι λες άνθρωπε ότι δεν σε νοιάζει. Ο Χριστός σε πρόσταξε τόσο να λάμπει η ζωή σου με τα καλά και τα χριστιανικά έργα, ώστε όχι μόνο να σε επαινούν εκείνοι που σε βλέπουν, αλλά και ο δικός σου ο Δεσπότης Χριστός να δοξολογείται από τους άλλους. Και εσύ κάνοντας το αντίθετο, αντί δοξολογίας παρακινείς τους ανθρώπους να βλασφημούν το Θεό και να σκανδαλίζονται και λες ότι δεν σε μέλει, δεν σε νοιάζει. Και ποια ευλαβής ψυχή που ξέρει τους νόμους του Θεού λέει ποτέ τέτοιο λόγο. Γνωρίζοντας αυτά, ας φυλαγόμαστε, σας παρακαλώ, λέει ο Χρυσόστομος, επιλέξει, και να μην καταφρονούμε τον όποιον αδελφό, ούτε να λέμε τα ψυχρά εκείνα λόγια, τι με μέλει αν κάποιος σκανδαλίζεται. Τι λες, πες μου, τι σε μέλει. Ο Θεός σε πρόσταξε να λάμπει η ζωή σου, ώστε όχι μόνο να σε θαυμάζουν όσοι σε βλέπουν, αλλά και ο Δεσπότης σου να δοξολογείται, να σε θαυμάζουν για τα καλά και θεάριστα έργα σου και να δοξάζεται ο Θεός εξαιτίας σου. Και ενώ κάνεις το αντίθετο, προκαλώντας να γίνεται σε αυτόν τον Θεό αντί δοξολογίας βλασφημία, δεν λες τίποτα, λες ότι δεν σε νοιάζει. Αρμόζει αυτό σε ευλαβή ψυχή που γνωρίζει καλά τους νόμους του Θεού. Δεν ξέρεις, ταλέπορε άνθρωπε, ότι ο λόγος αυτός που λες ότι εμένα δεν με μοιάζει αν ο αδελφός σκανδαλίζεται, είναι λόγος του σατανά και της σκληρότητας και της απανθρωπίας εκείνου, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο που λέει τα εξής. Αυτά μπορούν να τα λένε αυτοί που καταφρονούν τη σωτηρία του πλησίον και είναι σατανικά λόγια, γιατί ο λόγος
τι με νοιάζει αν ο Δίνα σκανδαλίζεται, είναι χαρακτηριστικό της ομότητας και της απανθρωπίας εκείνου, δηλαδή του διαβόλου, ο οποίος σπέρνει τα σκάνδαλα μέσα στον κόσμο με σκοπό να καταστρέψει τις ψυχές των ανθρώπων και να τους οδηγήσει στην κόλαση. Όμοια λοιπόν και ένας άνθρωπος που δεν προσέχει τα λόγια του και τη συμπεριφορά του και τη ζωή του και σκανδαλίζει τους άλλους και λέει ότι τι με ενδιαφέρει εμένα, εγώ έτσι μ' αρέσει να ντύνομαι, έτσι μ' αρέσει να μιλάω και δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος σκανδαλίζεται ή όχι. Προβληματικό του. Αυτός μοιάζει με τον Σατανά, ο οποίος ακριβώς σπέρνει σκάνδαλα για να ρίχνει στο βυθό του άδει τις ψυχές των ανθρώπων. Ας δούμε τι έκαναν οι Άγιοι. Ο Απόστολος Παύλος δεν έφαγε κρέας με σκοπό να μην σκανδαλίσει κανέναν, ενώ δεν είναι κακό να τρως κρέας. Τι συνέβαινε? Στην εποχή του υπήρχαν μερικοί χριστιανοί αδύνατοι στη συνείδηση, οι οποίοι βλέποντας κάποιους άλλους χριστιανούς δυνατούς στην πίστη που έτρωγαν ειδωλόθητα κρέατα, σκανδαλίζονταν. Τι ήταν τα ειδωλόθητα κρέατα? Ήταν κρέατα τα οποία περίσευαν από τις θυσίες τις ειδωλολατρικές και τα πήγαιναν στα ακροπολία και τα πουλούσαν οι ειδωλολάτρες. Και από εκεί μετά όποιος πήγαινε να ψώνισε κρέας έπαιρνε από αυτά. Υπήρχε περίπτωση να πάρει και από αυτά, γιατί έκανε μια θυσία 100 βι, 100 βόδια δηλαδή. Τα θυσίαζαν στους δαίμονες, στο Δία κλπ. Μετά τα κρέατα όλα αυτά τι θα γινόντουσαν? Τα πήγαιναν στα κρεοπολία. Και κάποιοι χριστιανοί που είχαν αδύνατη συνείδηση, όταν βλέπανε άλλους χριστιανούς οι οποίοι είχαν ισχυρή συνείδηση και σου λέει δεν πειράζει, και αυτά ο Θεός τα έφτιαξε, μπορούμε να πάρουμε. Οι άλλοι όμως με την αδύνατη συνείδηση σκανδαλιζόντουσαν. Και ο Απόστολος Παύλος, για να μην σκανδαλίζει τέτοιους αδύνατους χριστιανούς, αποφάσισε να μην φάγει κρέας σε όλη του τη ζωή. Όχι απλώς ειδωλόθητο, κρέας, οτιδήποτε κρέας. Λέει, αν κάποια τροφή μπορεί να γίνεται αιτία να σκοντάφτει και να πέφτει ο αδελφός μου, εγώ δεν θα φάω ποτέ κρέας, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Και εσύ αδελφέ που χτυπάς και αρπάζεις και έχεις πλεονεξία και κάνεις και άλλα αμαρτήματα τα οποία είναι ικανά να σκανδαλίσουν όχι τους ασθενείς στη συνείδηση αλλά και τους πιο δυνατούς, εσύ λέω αποτολμάς μετά και λες τι με μέλει αν ο αδελφός μου σκανδαλίζεται? Εδώ ο Απόστολος Παύλος παρετείται και από τα νόμιμα. Γιατί ήταν δικαίωμά του επιτέλους να τρώει κρέας ο άνθρωπος και ακόμα και ειδωλόθητα. Γιατί και ο ίδιος το εξηγεί, δεν ήταν αμαρτία. Αλλά ο άλλος επειδή είχε δύνατη συνείδηση σκανδαλιζότανε. Οπότε σου λέει, αφού σκανδαλίζει το αδερφός μου, δεν θα φάω κρέας ποτέ. Ο άλλος τώρα που αμαρτάνει και αδικεί και αρπάζει και λέει δεν με νοιάζει τίποτα αν σκανδαλίζεται, πόσο πιο βαρύ σφάλμα κάνει? Λέει ο Ρωσόστομος, κάνουμε τέτοια αμαρτήματα τα οποία σκανδαλίζουν και τους ισχυρούς στην πίστη. Όταν χτυπάμε και αρπάζουμε και δείχνουμε πλεονεξία και χρησιμοποιούμε τους ελεύθερους σαν δούλους που καταδυναστεύουμε δηλαδή τους ανθρώπους, αυτά ποιον δεν είναι ικανά να σκανδαλίσουν? Σκέψω ότι ο Απόστολος Παύλος είπε να μην φάει όχι μόνο το ειδωλόθητο κρέας αλλά και κάθε άλλο κρέας που επιτρέπεται, απλά για να μην σκανδαλίσει τον αδερφό του και όχι για να τον καταστρέψει, όπως ερμηνεύει ο Χρυσορήμων. Εσύ όμως που με το κακό παράδειγμα της ζωής σου όχι μόνο σκανδαλίζεις και ταράζεις τον αδερφό σου αλλά και τον γκρεμίζεις στην αμαρτία και τον κολλάζεις, τολμάς και λες ότι δεν σε πειράζει αν εκείνος σκανδαλίζεται? Και είναι αυτό χαρακτηριστικό του χριστιανού? Χαρακτηριστικό ανθρώπου που αγαπά τον αδερφό του? Χαρακτηριστικό του μαθητού του Χριστού? Πού είναι όλοι αυτοί και αυτές που ντύνονται άπρεπα και άσημνα?
Και λένε πρόβλημα του άλλου, εγώ δεν έχω πρόβλημα, εγώ δεν το κάνω με κακό σκοπό, σου λέει. Ναι, αλλά ο άλλος είναι αδύνατος και σκανδαλίζεται. Λοιπόν, θα πρέπει, αν τον αγαπάς πραγματικά, να μην το κάνεις. Αν δεν μπορεί κάποιος να διορθώσει τον άλλον, τουλάχιστον δεν πρέπει να τον σκανδαλίζει. Αν και έχουμε καθήκον να διορθώνουμε ένας τον άλλον, επειδή είμαστε αδερφοί, όπως μέσα σε μια οικογένεια, ο αδερφός τον αδερφό, την αδερφή του, πρέπει να τη διορθώνει, αλλά και όλη η Εκκλησία είμαστε μια οικογένεια και θα πρέπει ο ένας να νοιάζεται τον άλλον και να τον διορθώνει και όχι να τον κατακρίνει και να τον κουτσομπολεύει με τρίτους, αλλά να πηγαίνει στον ίδιο και να του λέει, αδερφέ μου, εδώ με συγχωρείς, αλλά μου φαίνεται ότι κάνουμε λάθος. Βάλε και τον εαυτό σου μέσα στο λάθος για να του το φέρεις πιο γλυκά και έτσι να το διορθώσεις. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, τουλάχιστον μην το σκανδαλίσεις, μην το ρίξεις σε αμαρτία με την άπρεπη δική σου στάση και συμπεριφορά. Δεν πρέπει κάποιος να σκανδαλίζει τους άλλους επειδή είναι ταπεινοί, επειδή είναι μικροί, επειδή δεν έχουν δύναμη, επειδή είναι ασήμαντοι κοινωνικά ενδεχομένως και δεν έχουν εξουσία και ισχύ να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αυτοί που σκανδαλίζουν τους άλλους αμαρτάνουν στον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπημένοι, σταματήστε να λέτε τέτοια λόγια, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και να καταφρονείτε τη βλάβη που προξενείτε με το σκάνδαλό σας στους ομοπίστους σας χριστιανούς. Τα λόγια αυτά και η καταφρόνηση κάνει μεγαλύτερη την αμαρτία σας και προξενεί στην ψυχή σας βαρύτερη τιμωρία. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτά γνωρίζοντας, ας απέχουμε από το να καταστρέφουμε τον πλούτο της αρετής μας και τίποτε να μην κάνουμε το οποίο προξενεί κάποια βλάβη στον πλησίον. Γιατί αυτό και το αμάρτημα επιτείνει και προξενεί χειρότερη τιμωρία. Εσείς έχετε χρέος να διορθώνετε τους αδελφούς σας και να τους σηκώνετε από την πτώση της αμαρτίας και με κάθε τρόπο να βοηθάτε στη σωτηρία τους. Αν όμως δεν μπορείτε να τους σηκώσετε και να τους διορθώσετε, τουλάχιστον μην τους ρίχνετε κάτω και μην τους γκρεμίζετε στην αμαρτία με τα σκάνδαλά σας και με το κακό σας παράδειγμα. Θα πείτε, σήμερα όλοι, σχεδόν όλοι και όλες σκανδαλίζουν και μάλιστα σαρκικά και εξάπτουν την σαρκική επιθυμία ο ένας τον άλλον και δεν το θεωρούμε σαν τίποτα αυτό όλο, και όμως είναι μέγα αμάρτημα αυτό, και με τον τρόπο που ντύνονται και με τον τρόπο που μιλάνε και με τον τρόπο που συνδιαλέγονται μεταξύ τους και με τον τρόπο που χειρονομούν και με τον τρόπο που κοιτάζουν, χίλια δύο πράγματα που είναι σκανδαλιστικά και τα θεωρούμε σαν τίποτα. Ας είναι, λέει ο Χρυσός Ρήτορας, ας είναι, δεν διορθώνεις ούτε σηκώνεις τον άλλον, γιατί τον ρίχνεις και τον κάνεις να φταίει, τον ρίχνεις στον άδη της αμαρτίας? Πρέπει να του δίνεις το χέρι, αλλά δεν θες να το κάνεις το αυτό. Λοιπόν, τουλάχιστον μην τον καταβάλεις, μην τον χτυπάς, μην τον βυθίζεις κάτω στο τέρμα του κακού και της αμαρτίας. Αν όμως καταφρονείτε τους αδελφούς σας, διότι επί παραδείγματι είναι ταπεινοί και φτωχοί τεχνίτες και θα λέγαμε σήμερα κοινωνικά κατώτεροι, και άλλος είναι παπουτσής, άλλος είναι καπνεργάτης, άλλος χαλκιάς, άλλος ράφτης, ή έχει κάποια άλλη φτωχή τέχνη, είναι χειρόναξ, είναι οτιδήποτε που θεωρείται ταπεινωτικό, αν και τίποτα δεν πρέπει να θεωρούμε ταπεινωτικό. Αν όμως αυτούς, επειδή τους θεωρείς έτσι κατώτερους, πρέπει να ξέρεις ότι και αυτοί, παρόλο που είναι ταπεινοί και φτωχοί, είναι πιστοί αδελφοί μας και δεν πρέπει να τους καταφρονούμε και να τους σκανδαλίζουμε. Γιατί οι άγγελοι αυτών των ταπεινών και μικρών
βλέπουν πάντοτε το πρόσωπο του Θεού όταν είναι και η ζωή τους σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, προσέξτε, μην καταφρονίστε κανέναν από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω ότι οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του επουράνιου πατέρα μου. Γιατί οι ταπεινοί αυτοί και φτωχοί τεχνίτες και εργάτες και τα παιδιά, τα ταπεινά που τόσο τα δικούμε τα παιδιά, τόσο τα δικεί η σύγχρονη κοινωνία, και οι γέροντες που τόσο επίσης τους αδικούμε και σιγά σιγά δρομολογούμε και την ευθανασία τους. Εκεί πάμε τώρα. Σου λέει είναι άχρηστος ο γέρος. Κάνε του μία ένεση να τελειώνουμε. Και στην Ολλανδία φοβούνται οι άνθρωποι να πάνε στα νοσοκομεία με ποια ηλικία και μετά. Γιατί χωρίς να τους ρωτήσουν τους κάνουν ευθανασία, τους σκοτώνουν. Λοιπόν, αυτό θα έρθει και σε εμάς, θα δείτε. Τελεία απαξίωση του ανθρώπου. Γιατί όσο φεύγει ο άνθρωπος από το Θεό, μετά δεν σέβεται κανέναν και τίποτα. Και όλα τα μετράει με το χρήμα. Προσέξτε λοιπόν, μην καταφρονίστε κανέναν. Οι άγγελοι τους συνεχώς βλέπουν το πρόσωπο του επουράνιου πατέρα. Οι ταπεινοί και φτωχοί είναι πιο κοντά στον τρόπο ζωής του Χριστού. Γιατί και ο Χριστός ήταν ταπεινός και φτωχός. Ούτε ήταν με θέσεις κοσμικές και κοινωνικές, ούτε με χρήματα και πλούτο. Και οι μαθητές του, οι Άγιοι Απόστολοι, ήταν και αυτοί απλοί και φτωχοί και ταπεινοί. Ο αρχηγός τους, ο Χριστός, ήταν ξυλουργός και γιος ξυλουργού, και οι Απόστολοι ψαράδες και σκηνοποιοί. Ο Απόστολος Παύλος έφτιαχνε σκηνές. Και κατά συνέπεια, οι ταπεινοί και φτωχοί άνθρωποι είναι περισσότερο δικοί μας αδερφοί παρά οι πλούσιοι και οι άρχοντες και οι συγκλητικοί, γιατί μοιάζουν περισσότερο με τον Χριστό. Οι ταπεινοί και φτωχοί. Γι' αυτό ως τέτοιους μην τους καταφρονείτε και μην τους σκανδαλίζετε. Γιατί εκείνων είμαστε μαθητές και εμείς, των ψαράδων, των τελωνών, των σκηνοποιών. Εκείνου είμαστε μαθητές που ανατράφηκε στο σπίτι του ξυλουργού, του Ιωσήφ. Μην καταφρονείς λοιπόν αυτόν που είναι περισσότερο αδερφός σου, γιατί αυτός είναι πιο κοντά στην αποστολική εικόνα. Γιατί και ο Πέτρος χρησιμοποιούσε τη σαγήνη, το δίχτυ, και ψάρευε μετά την Ανάσταση του Δεσπότου. Και τι λέει ο Πέτρος, και ο ίδιος ο Παύλος, μετά από τόσα θαύματα, στο σκηνογραφείο έραβε δέρματα και τον χαίρονταν οι άγγελοι και τον έτρεμαν οι δαίμονες. Και τέλος, αν καταφρονείτε τους ταπεινούς και φτωχούς και τους σκανδαλίζετε, να ξέρετε ότι σε αυτόν τον ίδιο τον Χριστό αμαρτάνετε. Έτσι τους φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, λέει, αμαρτάνοντας με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους αδελφούς και πληγώντας τη συνείδησή τους που είναι αδύνατη, αμαρτάνεται απέναντι στον ίδιο τον Χριστό. Βλέπετε απειλή, ακούτε φοβερισμό. Μην νομίζετε, λέει, ότι σκανδαλίζετε τον ταπεινό αδελφό σας, ότι μόνο αυτόν βλάπτετε όταν σκανδαλίζετε τον ταπεινό αδελφό σας. Όχι, η βλάβη και το σκάνδαλο εκείνου σε αυτόν τον ίδιο τον Χριστό αναφέρεται, ο οποίος σταυρώθηκε για την αγάπη εκείνου, ο οποίος σηκώνει τα πάθη των δούλων του, ο οποίος έχει εκείνον σαν σώμα δικό του. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως είπε ο Χριστός ότι αν το επιείσατε σε αυτούς, εμείς επιείσατε, το κάνατε σε μένα, την ελεημοσύνη, την επίσκεψη, την διατροφή, την ιατρία που δώσατε στους φτωχούς και ταπεινούς και απλούς, την κάνατε, τη δώσατε σε μένα. Και όταν αμαρτάνετε σε αυτούς, αμαρτάνετε σε μένα. Και αν ο Χριστός καταδέχθηκε να σταυρωθεί για εκείνον, πώς εσείς δεν πρέπει να υπομείνετε κάθε τι, μόνο για να μην σκανδαλίσετε τον αδελφό σας? Γιατί έτσι ερμηνεύει το παραπάνω ρητό ο Ιερός Χρυσόστομος. Η απειλή, λέει, είναι δυνατή και έχει μεγάλη κατάκριση. Γιατί μην νομίσεις, λέει, ότι μόνο σε εκείνον θα επιφέρεις τη βλάβη
όταν σκανδαλίζεις, περνάει σε αυτό το Χριστό η βλάβη που σταυρώθηκε για εκείνον τον απλό και ταπεινό. Αν λοιπόν ο δεσπότης σου δεν απέφυγε να σταυρωθεί για εκείνον, εσύ πώς δεν θα ανεχθείς να κάνεις τα πάντα ώστε να μην του δώσεις καμιά αφορμή σκανδάλου? Βλέπετε, ο Χριστός σταυρώθηκε για τον ελάχιστο αδερφό μας, και εμείς δεν πρέπει λίγο να ταλαιπωρηθούμε, να παραιτηθούμε ακόμα και από νόμιμα δικαιώματά μας, προκειμένου να μην σκανδαλίσουμε τον αδερφό μας, να μην πληγώσουμε τον Χριστό στο πρόσωπο του αδερφού? Αν ζει κάποιος ενάρετα, έπειτα σκανδαλίζοντας τους άλλους, καθόλου δεν ωφελείται. Η συναστροφή με τους κακούς προξενεί σκάνδαλο. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να σκανδαλίζουν ούτε τους εθνικούς, ούτε τους ειδωλολάτρες. Αυτό είναι ο τίτλος του επόμενου κεφαλαίου που έχει ο Άγιος. Για να δούμε τι λέει εδώ. Φροντίστε, λέει, αδερφοί μου χριστιανοί, για την αγάπη του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής σας, να κάνετε το καλό όχι μόνο στον Θεό, αλλά και στους ανθρώπους, όπως και ο Σολομώντας και ο Παύλος, σύμφωνα με αυτό, σας παραγγέλουν. Γιατί λέει ο Σολομών, φρόντιζε να κάνεις τα καλά μπροστά στον Θεό και τους ανθρώπους. Και ο Απόστολος Παύλος, φροντίζετε να κάνετε το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Και βάλτε όλα τα δυνατά σας, ώστε να μην σκανδαλίζετε τον αδερφό σας. Γιατί αν υποθέσουμε ότι εσείς ζείτε σωστά και ενάρετα, δίνετε όμως αιτία σκανδάλου στους άλλους, να ξέρετε ότι όλα τα καλά έργα που κάνετε είναι χαμένα. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί. Υπήρχαν στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου κάποιοι κληρικοί οι οποίοι ήταν άγαμοι, ιερομόναχοι, ενδεχομένως και ιεροδιάκονοι ή μπορεί και επίσκοποι, οι οποίοι όμως είχαν, όπως όλοι μας έχουμε, και κάποιες σωματικές ανάγκες, δηλαδή να φάνε, να πληθούν και να πλύνουν τα ρούχα τους κλπ. Οπότε κάποιες ευλαβείς γυναίκες προθυμοποιούνταν να τους εξυπηρετούν. Ήταν οι λεγόμενες συνείσακτες, ήταν μαζί τους δηλαδή στο σπίτι, και φυσικά οι άνθρωποι ήταν άμεμπτοι, δεν κάνανε κάτι πονηρό. Αλλά ο πολύς ο κόσμος, επειδή το μυαλό του ανθρώπου, του εμπαθούς, πάει στο πονηρό, το βλέπανε με πονηρό μάτι όλο αυτό το θέμα, και γι' αυτό η Εκκλησία το απαγόρεψε, το θεσμό αυτό των συνεισάκτων. Γιατί ακριβώς σκανδαλίζονταν οι αδύναμοι στην πίστη. Οι δυνατοί δεν σκανδαλίζονταν, γιατί σου λέει, ξέρω και ποιος είναι ο ιερέας και ποια είναι η γυναίκα που τον υπηρετεί. Οι αδύναμοι όμως σκανδαλίζονταν. Οπότε για το σκανδαλισμό των αδυνάμων τους σταμάτησε η Εκκλησία, τους απαγόρεψε να έχουν συνείσακτες μέσα στο σπίτι τους. Αυτό εννοεί εδώ πέρα που λέει ότι μπορεί να ζει σωστά, αλλά να σκανδαλίζεις τους άλλους αν δεν προσέχεις. Ενδεχομένως και σήμερα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι να ζουν στο ίδιο σπίτι αλλά να είναι αστεφάνωτοι, αλλά και να ζουν σωστά, να μην έχουν μαζί μεταξύ τους κακές πονηρές σχέσεις και λοιπά, να μην αμαρτάνουν μεταξύ τους. Αλλά ο άλλος που τους βλέπει έτσι αστεφάνωτους να ζουν στο ίδιο σπίτι, σκέφτεται το κακό. Γι' αυτό θα πρέπει να το τακτοποιούν αυτό γρήγορα και άμεσα, να στεφανώνονται δηλαδή. Δεν είναι σωστό να συζούνε, ακόμα και αν μπροστά στο Θεό δεν αμαρτάνουν. Αλλά ο άλλος δεν το ξέρει, δεν πάει ο νους του, ιδίως στη σημερινή εποχή που είναι τόσο πονηρή. Πώς είναι δυνατόν εσείς να ζείτε καλά και έπειτα να σκανδαλίζετε τους άλλους, λέει ο Άγιος Νικόδημος, εάν συναναστρέφεστε με τους κακούς ανθρώπους που ζουν κακή ζωή? Να, ένας άλλος τρόπος σκανδαλισμού. Μπορεί να ζει σωστά, αλλά αν οι παρέες σου είναι κακές, είναι με φαύλους ανθρώπους, με ανήθικους, με πόρνους, με πόρνες κλπ, δίνεις αφορμή σκανδάλου μετά. Γιατί οι άνθρωποι που σας βλέπουν πως συναναστρέφεστε και έχετε φιλία, ας υποθέσουμε, με κλέφτες,
Είμαι πόρνους άντρες, είμαι πόρνες γυναίκες, είμαι μιχούς και μιχαλίδες, είμαι φωνής με φωνιάδες, και με τους άλλους κακούς ανθρώπους σκανδαλίζονται και λένε, πώς γίνεται να είστε εσείς καλοί, να είστε εσείς καλοί, δεν είστε καλοί κι εσείς? Λένε ότι είστε κι εσείς κλέφτες και πόρνοι και μιχοί και πονηροί άνθρωποι, έστω κι αν εσείς δεν είστε τέτοιοι, αλλά είστε δίκαιοι και σόφρονες και ενάρετοι. Σκανδαλίζετε όμως εξαιτίας των συναναστροφών σας. Επειδή και οι άνθρωποι αυτοί που σας βλέπουν δεν εξετάζουν τι έχετε μέσα στην καρδιά σας, αλλά κρίνουν τα πράγματα με εκείνα που βλέπουν τα μάτια τους. Και ξέρουν και την παροιμία, όμοιος ομοίο αείπελας, σου λέει, να, ο όμοιος με τον όμοιο. Αφού έχουν τέτοιες παρέες, άρα και αυτοί τέτοιοι είναι. Μην μας κάνουν τον καλό. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα πάντα. Όμως θα πρέπει και εσύ που θέλεις να είσαι καλός να προσέχεις να μην σκανδαλίζεις με τις κακές συναναστροφές σου. Έτσι το βεβαιώνει ο Θείος Χρυσόστομος λέγοντας, όλα ας τα κάναμε με τρόπο που να μην σκανδαλιστεί ο πλησίον, γιατί η ζωή μας, έστω και αν είναι πάρα πολύ σωστή, αν όμως παρέχει σκάνδαλο στους άλλους, έχασε τα πάντα. Και πώς είναι δυνατόν ο σωστός τρόπος ζωής να σκανδαλίζει? Και απαντάει, όταν η συναναστροφή με μη σωστούς ανθρώπους δημιουργήσει κακή φήμη. Όταν έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό μας συναστρεφόμαστε με κακούς, και αν ακόμα εμείς οι ίδιοι δεν ζημιωθούμε, σκανδαλίσαμε τους άλλους. Αλλά και εμείς οι ίδιοι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ζημιωθούμε όταν συναστρεφόμαστε με κακούς. Είναι υπερηφάνεια να λες ότι εγώ δεν πρόκειται να πάθω κακό, είμαι απαθής και μπορώ να συναστρέφω με τον οποιοδήποτε. Εδώ οι Άγιοι και αποφεύγανε τις κακές συναναστροφές και φεύγανε στην έρημο για να έχουν όσο γίνεται λιγότερες συναστροφές. Εσύ λοιπόν είσαι πάνω από αυτούς τους Αγίους που φύγανε στην έρημο και λες ότι μπορώ να συναστρέφω με τον οποιοδήποτε. Αλλά συμποθέσουμε ότι το κατάφερες και δεν έπαθες κάτι κακό εσύ ο ίδιος. Όμως οι άλλοι που σε βλέπουν να έχεις αυτές τις κακές συναναστροφές και να πηγαίνεις στα καταγόγια της αμαρτίας ενδεχομένως και στα θέατρα δεν ξέρω πού αλλού και στα κέντρα της διαφθοράς, σκανδαλίζονται. Για σκεφτείτε να δείτε έναν ιερέα, ας πούμε, να πηγαίνει σε ένα ανήθικο οίκο, ας πούμε. Τι θα σκεφτείς μετά? Μπορεί αυτός να είναι άγιος. Ναι, αλλά θα πρέπει να προσέχεις όμως. Πρέπει να προσέχει και ο ιερέας. Ας υποθέσουμε ότι εσύ συναναστρέφεσαι με κάποιο πρόσωπο που δημιουργείς υποψίες. Που δημιουργεί υποψίες. Εσύ μπαίνεις μέσα στο σπίτι μιας παρθένου ή μιας χείρας ή κάποιας άλλης ορφανής και αποστάτευτης, όχι με κανένα κακό σκοπό, αλλά για να τις ωφελήσεις με την καλή συμβουλή σου, για να τις ελεήσεις σαν φτωχές που είναι, για να τις στηρίξεις στη σοφροσύνη και στο φόβο του Θεού. Αλλά οι χριστιανοί που σε βλέπουν και συναναστρέφεσαι με εκείνο το πρόσωπο και σε βλέπουν να πηγαίνεις στα σπίτια εκείνα, σκανδαλίζονται και έχουν κακή γνώμη για σένα, πως δηλαδή τα κάνεις αυτά με κακό και πορνικό σκοπό. Αλλά έστω και οι χριστιανοί που σε βλέπουν δεν σκανδαλίζονται. Πώς μπορείς να πείσεις όμως τους Εβραίους, τους Οθωμανούς, τους Αρμένιους, τους άλλους εθνικούς αλλόδοξους ειδωλολάτρες και άπιστους να μην σκανδαλίζονται, οι οποίοι σε βλέπουν πως συναναστρέφεσαι με τέτοια πρόσωπα? Γιατί και για αυτούς οφείλουμε να προνοούμε και να μην τους σκανδαλίζουμε, για να μην βλασφημούν τον Χριστό και το Άγιο Όνομα του Χριστιανισμού, όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Να ζείτε έτσι που να μην σκανδαλίζονται από τη διαγωγή σας ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε οι εθνικοί, ούτε η Εκκλησία του Θεού. Εγώ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν υποπτεύομαι τίποτε το πονηρό για την Παρθένο, γιατί αγαπώ την Παρθενία και η αγάπη δεν σκέπτεται το κακό. Ούτε μπορώ να σκεφτώ κάτι άτομο.
Πώς όμως θα πείσω τους έξω, γιατί πρέπει να φροντίζομαι και για εκείνους. Ξέρετε τον Άγιο Νεκτάριο, πόσο κατασυκοφαντήθηκε αυτός ο Άγιος. Και τον συνόδευε αυτή η κατηγορία μέχρι τέλος της ζωής του, ότι ήταν ανήθικος, ενώ ήταν άμεμπτος ο άνθρωπος. Και όταν έκανε το μοναστήρι του στην Αίγινα, και εκεί πάλι τα απείλωτα στόματα των ανθρώπων τον κατηγόρησαν. Και δείτε τώρα τι έκανε ο Άγιος. Έχτισε έναν τοίχο, τοίχο στην κυριολεξία, με ένα μικρό παραθυράκι, ώστε να μην υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ αυτού και των μοναζουσών, και τους μιλούσε μέσα από εκείνο το παραθυράκι, για να μην δίνει αφορμή σκανδαλισμού στις αδύναμες ψυχές που λέγανε ό,τι θέλανε, ενώ τίποτα δεν ήταν από αυτά που λέγανε σωστό και αληθινό. Φρόντιζε δηλαδή και στο παραμικρό να μην δώσει αφορμή σκανδάλου ο Άγιος. Οι χριστιανοί πρέπει να μισούν την συναναστροφή των κακών. Προσέξτε, όχι τους κακούς, τη συναναστροφή των κακών. Άλλο κακός, ο κακός ο άνθρωπος είναι αγαπητός, πρέπει να τους αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορούμε να συναστρεφόμαστε με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει, αδερφοί μου, να μισείτε κάθε φιλία των πονηρών και κακών ανθρώπων και να φεύγετε από τη συναστροφή τους. Εδώ θα πει κανείς, τότε πού πάει η χριστιανική αγάπη και πώς αυτούς τους ανθρώπους θα τους ελκύσουμε στην Εκκλησία αν δεν τους συναστρεφόμαστε? Υπάρχει ο τρόπος για να τους ελκύσεις, και ο τρόπος είναι η αγιότητα και η νουθεσία, αλλά προπάντων η αγιότητα, η προσωπική σου και η προσευχή σου. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να τους ακολουθήσεις στα καταγόγια της αμαρτίας τάχατες για να τους ελκύσεις μετά στην Εκκλησία. Όχι. Αν θέλουν αυτό στην Εκκλησία, βεβαίως θα τους δεχτούμε και θα τους μιλήσουμε και θα τους εξηγήσουμε. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα κάνουμε το δικό τους τρόπο ζωής. Γιατί όταν λέμε συναστροφή, εννοείται ότι κάνουμε τον ίδιο τρόπο ζωής. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τον ίδιο τρόπο ζωής με την προοπτική μετά να τους ελκύσουμε στην Εκκλησία. Γιατί δεν θα ελκυστούν στην Εκκλησία, μάλλον εμείς θα πάθουμε ζημιά και θα ελκυστούμε στο κακό και στην αμαρτία. Γιατί όταν κάνεις συνεχώς παρέα με έναν κρυολογημένο, με έναν φηματικό, έτσι, πολύ δύσκολα θα τον θεραπεύσεις, το πιο πιθανό είναι να αρρωστήσεις κι εσύ. Γι' αυτό λέει ο Θεός με τον προφήτη Ισαΐα, «Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε, βγείτε ανάμεσά τους και ξεχωριστείτε». Και το ίδιο λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας». Και πάλι, να απομακρυνθεί από ανάμεσά σας αυτός που διέπραξε τέτοιο έργο. Το λέει στους Κορίνθιους και αναφέρεται στον αιμομίκτη, εκείνον ο οποίος είχε σκανδαλίσει όλους τους αδερφούς της Κορίνθου. Και δίνει εντολή ο Απόστολος Παύλος να τον πετάξουν έξω, να τον βγάλουν έξω από την Εκκλησία. Γιατί δεν είχε αγάπη ο Απόστολος Παύλος? Πάρα πολύ αγάπη είχε. Και επειδή είχε αγάπη και ήθελε να σώσει και αυτόν και τους άλλους, προστάζει αυτό το πράγμα. Να τον βγάλουν έξω ώστε να συναισθαθεί την αμαρτία του και εάν τη συναισθαθεί σωστά και να μετανοήσει και να σωθεί. Και πράγματι μετανόησε και σώθηκε και μετά τους είπε, τώρα πάρτε τον πάλι μέσα. Αν τον άφηνε μέσα, τάχατες από αγάπη, ούτε εκείνος θα διορθωνόταν, ο αιμομίκτης, και το πιο πιθανό θα ήταν να ήλκε και άλλους στην αμαρτία. Και να γινόταν ότι γίνεται με ένα σάπιο μήλο μέσα σε ένα καλάθι με μήλα. Η σαπίλα μεταδίδεται σιγά σιγά σε όλα. Δεν είναι λοιπόν άσπλαχνοι οι πατέρες που μας λένε βγάλτε τους έξω. Οι γιατροί που λένε το ψωριάρικο πρόβατο πρέπει να το απομακρύνεις από το κοπάδι. Είναι μέτρο για να σωθεί το κοπάδι και να σωθεί και αυτό το πρόβατο ενδεχομένως. Και ο προφήτης Δαβίδ αποφάσισε και το λέει στους ψαλμούς του, να μην συναναστραφεί ποτέ ούτε με τους πλέον εκλεκτούς από τους πονηρούς ανθρώπους. Λέει στον 100ο 40ο ψαλμό, με τους ανθρώπους
που εργάζονται την ανομία, δεν θα συναστραφώ. Δεν θα συναναστραφώ ούτε με τους εκλεκτούς από αυτούς. Σήμερα πολλοί άνθρωποι, για να έχουν κάποια υποστήριξη, όχι μόνο συναστρέφονται, αλλά μπαίνουν και σε οργανώσεις οι οποίες είναι άνομες, είναι άθεες, αντίχριστες, παραδείγματος χάρη μασονία, για να έχουν μια υποστήριξη. Σου λέει, και αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι, εκλεκτοί κύριοι είναι. Μπορεί να είναι εκλεκτοί κύριοι, αλλά είναι εκλεκτοί κύριοι ανομίας, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Οι πιο ύπουλοι είναι αυτοί, διότι σου λένε, πήγαινε στην εκκλησία, έλα και σε εμάς. Δεν σου λένε, μην πας στην εκκλησία. Αυτοί είναι οι πιο ύπουλοι από όλους, οι μασόνοι, οι εχθροί αυτοί. Διότι πολεμάνε από μέσα την εκκλησία. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα λοιπόν με αυτούς, ούτε με τους εκλεκτότερους από αυτούς, με κανέναν. Έτσι ο Ιώβ δεν ήθελε να συναστραφεί ούτε με τους γελατοποιούς, τους ανθρώπους που έλεγαν άσεμνα αστεία. Γι' αυτό και έλεγε, δεν συναναστράφηκα με γελατοποιούς. Τι λέω? Αν οι πονηροί άνθρωποι είναι τόσο αναγκαίοι φίλοι και συγγενείς και οικείοι σε εσάς, όπως είναι το δεξί σας μάτι, πάλι πρέπει να τους μισείτε και να αποφεύγετε τη συναστροφή τους. Ξαναλέω, να μισούμε όχι τους ίδιους ως πρόσωπα, αλλά την κακή τους διαγωγή, και να φεύγουμε μακριά τους. Μίσος, μισεύω, σημαίνει απομακρύνομαι. Διότι και σε εσάς γίνεται σκάνδαλο η συναναστροφή τους, μεταδίδοντας στην ψυχή σας σαν ψώρα και πανούκλα την κακία τους. Γι' αυτό λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν ήθη Χριστά. Τους καλούς χαρακτήρες τους καταστρέφουν οι κακές συναναστροφές. Και σήμερα τα καημένα τα παιδιά τελειώνουν το λύκειο και είναι πολύ καλά, παίρνουν εισαγωγή σε κάποια άλλη πόλη και πάνε εκεί και καταστρέφονται. Τι τους καταστρέφει? Οι κακές συναναστροφές. Παίρνουν εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, πάνε σε κάποια άλλη πόλη, φεύγουν από τους γονείς τους, και αν είναι ανερμάτιστα ηθικά, δεν έχουν πάρει σωστές βάσεις από τους γονείς και λοιπά, δεν έχουν σύνδεσμο με πνευματικό οδηγό, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν, πολύ εύκολα μετά χάνονται. Και η κύρια αιτία είναι οι κακές συναναστροφές. Το ένα με το άλλο, το ένα καταστρέφει το άλλο. Και ο Κύριος γι' αυτό είπε, αν ο οφθαλμός σου, ο δεξιός, σε σκανδαλίζει, βγάλ τον και απομάκρυνέ τον. Μερικοί άνθρωποι μας φαίνονται ότι είναι πολύτιμοι σαν τα μάτια μας. Και το λέμε, μάτια μου. Ένας άνθρωπος που είναι πολύ αγαπητός και πολύτιμος για μας. Ακόμα και τέτοιοι να είναι, λέει ο Χριστός, εάν σε σκανδαλίζουν, δηλαδή σε ρίχνουν σε αμαρτία, σου δίνουν αφορμή να πας στην κόλαση, πρέπει να τον βγάλεις από τη ζωή σου, να τον βγάλεις το μάτι σου. Καλύτερα να έχεις ένα μάτι και να πας στον παράδεισο, παρά δύο και να πας στην κόλαση. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, κανείς να μην έχει κακό φίλο. Γιατί αν έχοντας κακούς γιους τους αποκηρύττουμε και δεν τρεπόμαστε την φυσική συγγένεια, πολύ περισσότερο πρέπει να αποφεύγουμε τους συνήθεις και γνωστούς που είναι κακοί. Εδώ πολλές φορές αποπαιδίζουν οι γονείς τα παιδιά τους, γιατί είναι πολύ κακά τα παιδιά. Εάν το κάνεις, λέει, στα παιδιά σου, πολύ περισσότερο πρέπει να το κάνεις με τους γνωστούς και αυτούς που είναι ενδεχομένως κοντά σου και θεωρείς ότι είναι και πολύτιμοι για σένα, όταν αυτοί γίνονται κακοί. Διότι έστω και αν δεν έχουμε καμία βλάβη από αυτούς, την κακή φήμη δεν θα μπορέσουμε να την αποφύγουμε. Και θα λένε, κοίταξε τον με ποιον κάνει παρέα. Οπότε και εσύ στιγματίζεσαι και σκανδαλίζεις τους άλλους. Οι απ' έξω δεν ερευνούν τη ζωή μας, αλλά μας κρίνουν από αυτούς που συναναστρεφόμαστε. Αυτά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στην 57η ομιλία του στον Ιωάννη.
να δούμε και κάτι άλλο. Αυτός που προκάλεσε το σκάνδαλο πρέπει να ζητάει συγγνώμη από τον αδελφό που σκανδάλισε. Αυτός που σκανδαλίστηκε αδικαιολόγητα επίσης πρέπει να ζητά συγγνώμη, γιατί υπάρχει και αδικαιολόγητος σκανδαλισμός. Έτσι. Είχαμε πει και κάτι στις προηγούμενες ομιλίες. Όταν κάποιος κάνει το καλό, το σωστό, κάποιοι αντιδρούν, σκανδαλίζονται. Αυτό το σκάνδαλο δεν πρέπει να το δίνουμε σημασία. Και αυτός που σκανδαλίζεται, αυτός πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Και όχι ο άλλος που κάνει το σωστό. Όλοι οι χριστιανοί πρέπει να προσέχουν να μην προκαλούν σκάνδαλο στον αδελφό τους. Όπως έγινε φανερό, όπως είπαμε, και από όσα παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος, λέει ας πούμε στην προς Ρωμαίους. Αυτό προσέξτε, να μην βάζετε πρόσκομα ή εμπόδια στον αδελφό. Και πάλι, το σωστό είναι να μην φας κρέας, ούτε να πιεις κρασί, ούτε οτιδήποτε άλλο γίνεται αιτία να σκοντάφτει ή να σκανδαλίζεται ή να δυνατίζει η πίστη του αδελφού σου, να μην το κάνεις. Και αλλού, για να είστε καθαροί και χωρίς κατηγορία την ημέρα που θα σας κρίνει ο Κύριος, προσέχετε να μην σκανδαλίζετε κανέναν. Αν όμως τύχει κάποιος να σκανδαλίσει τον αδελφό του με κακό έργο ή πονηρό λόγο ή σχήμα, με μια χειρονομία, με ένα σχήμα, με έναν τρόπο συμπεριφοράς ή με νεύμα ή με κίνηση, με τη θέλησή του ή παρά τη θέλησή του ή από απροσεξία, πρέπει να γυρίσει στον αδελφό του που σκανδάλισε και να ζητήσει συγχώρεση και να μετανοήσει. Και αν μεν έγινε το σκάνδαλο φανερά, φανερά πρέπει να γίνεται και η μετάνοια. Αν όμως έγινε κρυφά, κρυφά να γίνεται και η μετάνοια. Και έτσι με τη μετάνοια να σβήνει το σκάνδαλο που άναψε στην καρδιά του αδελφού ή τουλάχιστον να λιγοστεύει το σκάνδαλο εκείνο και να το καταβραίνει και να μην αφήνει να βασιλεύει ο ήλιος της ημέρας εκείνης και να κοιμηθεί ο αδελφός του σκανδαλισμένος. Μία επιδία του ο ήλιος επί το παροργισμό ημών. Να μην δει ο ήλιος και εσύ έχεις κάτι και ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου και εσύ έχεις κάτι εναντίον κάποιου άλλου. Πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε απόλυτη ειρήνη όσο είναι δυνατόν με όλους μας και ιδίως με αυτούς που είμαστε στο ίδιο σπίτι. Να μην κοιμόμαστε ταραγμένοι, χωρισμένοι, μαλωμένοι. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Και αλλού πάλι λέει, για να γίνετε, να είστε καθαροί και χωρίς κατηγορία την ημέρα που θα σας κρίνει ο Κύριος. Γιατί μπορεί αυτή η νύχτα που θα ξαπλώσεις να είναι η τελευταία σου νύχτα και να μην βρεις ευκαιρία να συγχωρηθείς, όπως ενδεχόμενος υπολογίζεις την άλλη μέρα. Μην το αφήνεις για την άλλη μέρα. Είπα να ζητήσει συγγνώμη εκείνος που σκανδάλισε τον αδερφό του με έργο και λόγο πονηρό ή αν έκανε κάτι από τα αδιάφορα και αυτά που συγχωρούνται. Αν όμως κάποιος σκανδαλίστηκε και λυπήθηκε γιατί ο άλλος αδερφός φυλάει τις εντολές του Κυρίου και τις παραδόσεις και τους κανόνες των θείων πατέρων, τότε αυτός που σκανδαλίστηκε και κακώς λυπήθηκε, αυτός πρέπει να ζητήσει συγχώρηση και όχι ο αδελφός που φυλάγει τις εντολές. Να τι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αν μεν έτσι λύπησε, για να μιλήσω σαν Απόστολος, αν λυπηθήκατε κατά Θεόν, δεν έχει ανάγκη διορθώσεως αυτός που λύπησε, αλλά αυτός που λυπήθηκε οφείλει να επιδείξει τα χαρακτηριστικά της κατά Θεόν λύπης, δηλαδή τη μετάνοια. Τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά στις μέρες μας, δυστυχώς. Δηλαδή οι άνθρωποι σκανδαλίζονται διότι οι χριστιανοί ζουν έτσι όπως ζουν και προσπαθούν να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Για παράδειγμα, προσπαθούν να νηστέψουν.
Και σου λέει τώρα δεν μπορεί να μην ανιστέψεις, τώρα όλοι τρώμε. Και επειδή όλοι τρώτε, μα λέει τώρα θα μας χαλάσει το τραπέζι. Εγώ σας χαλάω στο τραπέζι. Ή εσείς χαλάτε τον νόμο του Θεού. Αυτή την αδιαφορία που έχετε στον νόμο του Θεού και στους νόμους της Αγίας μας Εκκλησίας, της μάνας μας, η οποία έχει ορίσει ότι τώρα έχουμε νηστεία. Και εσείς αδιάντροπα και δημόσια καταλύετε τη νηστεία. Και όχι μόνο καταλύετε τη νηστεία, αλλά το παίζετε και θλιμμένοι και στενοχωρημένοι, διότι εγώ θέλω να τηρήσω αυτά που λέει η μάνα μου η Εκκλησία. Όχι, δεν θα σας ζητήσω και συγγνώμη, γιατί εσείς πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Πρώτα από τον Θεό και μετά από μένα και από τον οποιοδήποτε χριστιανό που σας βλέπει να αμαρτάνετε δημόσια. Αλλά έχουμε φτάσει σε αυτή τη σχιζοφρένεια στις μέρες μας να μας λένε είστε και χριστιανοί. Μάλιστα, επειδή είμαστε χριστιανοί. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και οφείλετε εσείς να ζητήσετε συγγνώμη και όχι εμείς. Γιατί εμείς τηρούμε αυτό που λέει ο Θεός. Και ο Θεός είναι πάνω από τις ανθρώπινες διατάξεις. Που σου λένε τώρα ξένους έχουμε. Τι πειράζει, ας καταλύσουμε. Όχι, πειράζει. Μα ο άλλος λέει δεν νηστεύει, να το φτιάξει κρέας. Όχι, δεν το φτιάχνω κρέας. Ας είναι ξένος. Είναι ξένος, θα ακολουθήσει το νόμο του σπιτιού. Ο νόμος του σπιτιού είναι ο νόμος του Χριστού. Εμείς είμαστε χριστιανικό σπίτι. Εσύ μπορεί να μην νηστεύεις στο σπίτι σου, αλλά εδώ θα κάνεις αυτό που κάνει το σπίτι. Δεν μπορείς να απαιτήσεις να σου φτιάξουν κρέας. Και ας είσαι και πολύ δικός. Πολλές τέτοιες αφορμές έχουμε. Να πω άλλο παράδειγμα. Κάνουν στα σχολεία γιορτές, και ιδίως τώρα τα Χριστούγεννα, οι οποίες κάθε άλλο παρά χριστιανικές είναι και κάθε άλλο παρά το πνεύμα του Χριστουγέννου. Εμπνέει στα παιδιά κάτι φουσκωτούς κόκκινους αγιοβασίλειδες που δεν είναι αγιοβασίλειδες, είναι γελιοποίηση του Αγίου Βασιλείου, έτσι είναι εμπαιγμός του Αγίου Βασιλείου, και αυτό όλα το βαφτίζουμε χριστουγεννιάτικη γιορτή. Και όταν ένας ευσεβής εκπαιδευτικός αντιδράσει, και υπάρχουν τέτοιοι, δόξα τω Θεώ ακόμα, και πρέπει να υπάρχουν, λοιπόν οι άλλοι τάχα δεν σκανδαλίζονται και σου λέει τώρα τι θα μας χαλάσει τη γιορτή. Ναι, θα σας χαλάσει τη γιορτή, γιατί δεν είναι γιορτή, είναι άνομη γιορτή αυτή. Και έχω υποχρέωση και απέναντι στο Θεό και απέναντι στα παιδιά να δώσω το σωστό πνεύμα των Χριστουγέννων. Και όχι να υπηρετήσω τον καταναλωτισμό και τη διαφθορά. Και πολύ καλά θα κάνουν οι χριστιανοί γονείς να μην στέλνουν τα παιδιά τους σε τέτοιες γιορτές. Να μην συμμετέχουν καθόλου. Ή αργότερα που τα ντύνουν σατανάδες στα καρναβάλια και στις γιορτές που είναι καινούργιες τώρα, σε αυτές τις γιορτές μέσα στα σχολεία του καρνάβαλου. Αντιστροφή πλήρης του σκοπού του σχολείου. Ποια είναι η κυριότερη αιτία για να μην σκανδαλίζει κάποιος? Αυτός που αμαρτάνει κρυφά θα αποκαλυφθεί και θα προξενήσει σκάνδαλο. Ας δούμε τι λέει ο Άγιος. Πολλοί νομίζουν ότι η κυριότερη αφορμή να μην σκανδαλίζει κάποιος τον αδερφό του είναι το να φυλάγεται, να μην αμαρτάνει φανερά αλλά κρυφά. Και εγώ ομολογώ μεν ότι τα αμαρτήματα που γίνονται κρυφά και χωρίς σκάνδαλο έχουν λιγότερη τιμωρία από αυτά που γίνονται φανερά. Και ο Ρος Χρυσόστομος λέει, αν πρέπει να πω και κάτι απορίας άξιο, έστω και αν διαπράξει κανείς και μεγάλο αμάρτημα, αν όμως το διαπράξει κρυφά και δεν σκανδαλίσει κανένα, θα τιμωρηθεί λιγότερο από αυτόν που ολοφάνερα αμάρτησε και με παρησία και σκανδάλισε πολλούς. Παλιά οι άνθρωποι κάνανε βαριές αμαρτίες, αλλά ντρεπόντουσαν. Τις κάνανε κρυφά. Αυτό είναι πάλι αμαρτία βεβαίως, σοβαρή, αλλά είναι κατώτερη αμαρτία σε σχέση με το επόμενο σκαλοπάτι της αμαρτίας, το οποίο είναι να αμαρτάνεις φανερά. Και δυστυχώς σήμερα έχουμε φτάσει σε αυτό το σκαλοπάτι και το έχουμε περάσει κιόλας, γιατί υπάρχει κι άλλο σκαλοπάτι, ακόμα χειρότερο.
Το τρίτο και ακόμα χειρότερο σκαλοπάτι, που είναι και ακόμα πιο βαριά αμαρτία από, από την αμαρτία του Δευτέρου, είναι το να αμαρτάνεις φανερά και να θες να σε χειροκροτούν κιόλας, να σου λένε και μπράβο. Σήμερα την διαστροφή, την αμαρτία της ομοφιλοφιλίας, θέλουμε να τη χειροκροτήσουν κιόλας. Όχι απλώς να την κάνουμε φανερά και νόμιμα, αλλά να τους πούμε και μπράβο. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Και αυτό είναι το έσχατο, η έσχατη κατάπτωση της αμαρτωλότητάς μας. Όμως, ας δούμε εδώ τι λέει ο Άγιος. Η κυριότερη αφορμή για να μην σκανδαλίζει κανείς, νομίζω, είναι όχι να αμαρτάνει κανείς κρυφά, αλλά το να έχει ασκανδάλιστη συνείδηση στην ψυχή του μπροστά στο Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Το να φυλάγει δηλαδή τη συνείδησή του, να μην τον σκανδαλίζει και να μην τον ελέγχει ότι αμέλησε ή παρέβηκε κάποια εντολή η οποία αποβλέπει στην αγάπη του Θεού, ή κάποια εντολή η οποία αποβλέπει στην αγάπη και στη διόρθωση του αδελφού του. Δηλαδή, το κίνητρο για να μην σκανδαλίζεις κάποιον θα πρέπει να είναι όχι απλώς το να μην σε βλέπουν οι άλλοι, οπότε την κάνεις κρυφά την αμαρτία, αλλά το να έχεις ακατηγόρητη συνείδηση μπροστά στο Θεό. Γιατί μπορεί να μην σε βλέπουν οι άλλοι και να μην καταλάβουν τι έκανες. Οι πολλοί, ο Θεός δεν το είδε? Και βέβαια το είδε. Η συνείδησή σου δεν το είδε? Το είδε. Δεν σε ελέγχει? Σε ελέγχει. Γι' αυτό το λόγο, για να μην σε ελέγχει η συνείδηση, για να μην έχεις αυτό το μέγιστο τύρανο που είναι η συνείδηση, η βεβαρημένη, θα πρέπει να μην αμαρτάνεις και να μην σκανδαλίζεις. Γιατί όποιος έχει τέτοια συνείδηση, δηλαδή όποιος ούτε φανερά αμαρτάνει ούτε κρυφά, αυτός είναι αδύνατο να αποξενήσει σκάνδαλο στον άλλον. Τέτοια συνείδηση έχοντας ο Απόστολος Παύλος, ποτέ δεν σκανδάλισε κανέναν, γιατί μπροστά στον Φίλικα, τον ηγεμόνα, κρινόμενος, έλεγε: γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να έχω πάντοτε καθαρή συνείδηση, πρώτον απέναντι στο Θεό και μετά και στους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν αποφεύγουμε την αμαρτία, για να έχουμε καθαρή συνείδηση μπροστά στο Θεό και βεβαίως και μετά και μπροστά στους ανθρώπους. Όποιος αμαρτάνει κρυφά είναι αδύνατο μέχρι τέλους να μην φανερωθεί και κατά συνέπεια να μην σκανδαλίσει τον αδελφό του, και μάλιστα αν είναι άτομο σπουδαίο και με αξιώματα. Αργά ή γρήγορα θα φανερωθούν όλα, αδελφοί μου, να το ξέρετε αυτό. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χριστός. Κάθε κρυφό θα φανερωθεί. Γι' αυτό μην βασιζόμαστε σε αυτό, να αμαρτάνω κρυφά και δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί τώρα να μην τρέχει, αλλά αργότερα θα τρέξει, θα φανερωθεί και θα γίνεις δημόσιο ρεζίλι και θα σκανδαλίσεις πολλούς, ιδίως αν είσαι και δημόσιο πρόσωπο. Γι' αυτό, όχι για να μην φανούμε στους άλλους, αλλά για να είμαστε εντάξει απέναντι του Θεού, πρώτα-πρώτα δεν πρέπει να αμαρτάνουμε. Θα αποκαλύψει ο Θεός τα κρυφά σου, και οπωσδήποτε όλα θα αποκαλυφθούν στη Δευτέρα Παρουσία, και μάλιστα αυτά που δεν έχεις εξομολογηθεί. Γιατί αν τα έχεις εξομολογηθεί, βεβαίως σβήνονται όλα, αλλά αν είναι ανεξομολόγητα, θα φανερωθούν και θα γίνει εκεί πλέον η δημόσια διαπόμπευσή σου μπροστά σε αγγέλους και ανθρώπους. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος: προσπαθώ να έχω πάντοτε καθαρή συνείδηση απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: δεν είναι δυνατόν να κρυφθούν τα ελαττώματα των ιερέων και κατ' επέκταση όλων των χριστιανών, αλλά και τα πιο μικρά γρήγορα θα γίνουν ολοφάνερα. Αυτό γίνεται φανερό και από την περίπτωση του βασιλέα Δαβίδ. Γιατί αυτός, αν και κρυφά εμίχευσε με τη Βερσαβέ και κρυφά σκότωσε τον άντρα της, τον Ουρία,
τον έστειλε στην πρώτη γραμμή για να φωνευτεί. Οι κρυφές αμαρτίες όμως αυτού, κατά παραχώρηση Θεού, διατυμπανίστηκαν ύστερα περισσότερο και από τον ήχο της άλπιγκας. Και μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας των αιώνων θα ξέρουμε τι έκανε ο Δαβίδ. Το διπλό αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Και διαλαλήθηκαν σε όλο το βασίλειο. Γιατί αυτό είπε και ο Θεός. Εσύ τα έκανες αυτά κρυφά, εγώ όμως θα τα ανακοινώσω μπροστά σε όλον τον Ισραήλ και μπροστά σε αυτόν τον ήλιο. Ας μην λοιπόν αμαρτάνουμε, αδελφοί μου, και ας μην σκανδαλίζουμε και ας φυλάμε τη συνείδησή μας καθαρή μπροστά στο Θεό, και μετά δεν θα έχουμε φόβο και από τους ανθρώπους και από την δημόσια διαπόμπευσή μας. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας απόψε για το θέμα αυτό, το περί σκανδάλων. Αν υπάρχει κάτι να ρωτήσετε, πολύ ευχαριστώ. Έχει πίσω ένα χέρι. Ναι, πίσω εκεί κάτω. Περίμενε λίγο. Πάντερ, ο ίδιος ο Κύριος έτρωγε μαζί με αμαρτωλούς και τελώνες και σκανδαλίζοντο οι Φαρισαίοι. Μπορείτε να κάνετε μια διάκριση σε αυτό, σε σχέση με αυτό που συζήτησαμε απόψε? Ναι, το έκανε αυτό, αλλά βεβαίως είχε πάντα και άλλους μαζί του. Είχε πάρει και τα μέτρα του, είχε και τους Αποστόλους και όλα τα έκανε δημόσια. Και οπωσδήποτε δεν σκανδαλίζονταν οι απλοί άνθρωποι. Ποιοι σκανδαλίζονταν? Αν προσέξετε το κείμενο, αυτοί που τον φθονούσαν σκανδαλίζονταν. Το παίζανε ότι σκανδαλίζονταν δηλαδή. Αλλά για άλλο λόγο σκανδαλίζονταν. Δηλαδή υποφέρανε, γιατί τους έπαιρνε τον κόσμο. Και πιανόντουσαν από αυτό και τον κατηγορούσαν τον Χριστό μας. Αλλά ο Χριστός μας ό,τι έκανε, το έκανε από άπειρη αγάπη για να βοηθήσει όλους αυτούς οι οποίοι ήταν μετανοημένοι. Έτσι, και ήταν άνθρωποι που είχαν ενδιαφέρον. Πήγε στο σπίτι, ας πούμε, του τελώνου, αφού μετανόησε ο τελώνης, και έγινε μετά ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και εκεί επάνω οπωσδήποτε ο Κύριος θα τους έκανε και κήρυγμα, θα τους μιλούσε. Ήταν μια δημόσια, ας το πούμε, εκδήλωση. Ή πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου, αφού μετανόησε ο Ζακχαίος, και τους έκανε και εκεί ομιλία, και πάνω στο τραπέζι ο Ζακχαίος είπε αυτά τα ωραία λόγια που ξέρετε. Πως δίνω τα μισά μου στους φτωχούς και όποιον συκοφάντησα και τον εκμεταλλεύτηκα, του δίνω τα τετραπλάσια. Λοιπόν, ο Κύριος δεν σκανδάλιζε. Ήξερε πολύ καλά ότι αυτοί που το παίζανε σκανδαλισμένοι ήταν διότι τον φθονούσαν, τον ζήλευαν, και ήταν πρόφαση αυτό. Γιατί εν τη αυτή περιπτώσει τα πάντα είναι σκάνδαλο, έτσι. Δεν έπρεπε να μιλάει σε καμιά γυναίκα ενδεχομένως, δεν έπρεπε τίποτα, να μην μιλάει καθόλου, ας πούμε, κάτι, να είναι ανύπαρκτος με αυτή τη λογική. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, και θα μιλήσουμε και θα συναναστρεφούμε. Αλλά πρέπει να βρεις την τομή, τη χρυσή τομή. Και φυσικά να μην υπάρχει και δόλος και πονηρία και όλα αυτά. Γιατί ο Δήμαρχος τώρα είπε προχθές ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι το διεθνές κέντρο ομοφυλόφιλου τουρισμού για να βρει κρίμα. Μάλιστα. Αυτό είναι πονηριά, δεν θα βρουν δουλειά, δουλειά. Αυτό είναι... Υπάρχει μία προφητεία ενός στάρετς Ρουμάνου. Την είχα βάλει πριν λίγες μέρες στην σελίδα. Σύγχρονο, ο οποίος λέει το εξής, ότι οι άνθρωποι, λέει, θα πουλήσουν την ψυχή τους στον διάβολο για ένα κομμάτι ψωμί και για μερικά αργύρια, για μερικά χρήματα. Στα χρόνια μας θα γίνει αυτό. Αυτό προσέξτε πολύ. Και προσπαθούν με το φάσμα της πείνας να αγοράσουν τις ψυχές μας και να ξεπουλήσουμε στο διάβολο. Όχι, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Καλύτερα πεινασμένοι και χριστιανοί και ελεύθεροι
παρά πεινασμένοι και σκλαβωμένοι. Γιατί πάλι πεινασμένοι θα είμαστε. Μην νομίζετε ότι θα χορτάσουμε, άμα δώσουμε την ψυχή μας στον διάβολο. Εκείνη που θα τυραννιστεί τρεις χειρότερα. Ορίστε εκεί πίσω. Είτε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, για να αποφύγει την κρυφή αμαρτία, τι έκανε? Το ξέρετε τι έκανε. Σηκώθηκε και έφυγε. Και άφησε και το αιματιό του ακόμα για να αποφύγει την αμαρτία. Και δεν τρεπότανε, όπως λέει το τροπάριο, γιατί ήταν άμεμπτος μπροστά στον Θεό. Προκειμένου να αποφύγουμε την αμαρτία, θα κάνουμε τα πάντα. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Λοιπόν, ορίστε εδώ στην κυρία Κασιανή εδώ πέρα. Κάτσε να πάρεις το μικρόφωνο. Παράδειγμα, γενέθλια. Και έχουμε εξωματικό, γιατί είναι εκκλησία. Δεν βάζει. Και σου λένε, έρωστα γενέθλια, να κόψουμε την τούρτα και φύγει. Γενέθλια μόνον Παναγίας Χριστού και τιμίου προδρόμου, κανενός άλλου. Ο Ηρώδης έκανε γενέθλια και πήρε το κεφάλι, λέω, του τιμίου προδρόμου. Και δεν πήγα. Και οι άλλοι θύμωσαν. Φταίω εγώ, τους σκαντάλισα, που δεν πήγα? Είναι από αυτά που είπαν προηγουμένως, ότι αυτοί πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Τα ορθόδοξα ονομαστήρια είναι να γιορτάσουμε την ημέρα που βαπτιστήκαμε, όχι που γεννηθήκαμε, γιατί η αληθινή γέννηση για τον χριστιανό είναι η βάπτιση. Θέλεις να γιορτάσεις γενέθλια? Την ημέρα που βαπτίστηκες. Και με τον τρόπο που λέει η Εκκλησία, να πας να κοινωνήσεις, άμα θέλεις να κάνεις και αρτοκλασία, και να περάσεις τη μέρα σου Άγια και να θυμάσαι τη μεγάλη δωρεά του Θεού που πήρες στο βάφτισμα. Και αν θες να γιορτάσεις ακόμα, να γιορτάσεις τον Αγιό σου, τον προστάτη σου. Σήμερα τα παιδιά δεν ξέρουν ποιο το γιορτάζει και ποιος είναι ο Αγιός τους, αλλά ξέρουν πολύ καλά τα γενεθλιά τους. Τόσος είναι ο ξεπεσμός μας. Και λυπάμαι πολύ που οι χριστιανοί πηγαίνουν σε γενέθλια. Κανένας χριστιανός δεν πρέπει να πηγαίνει σε γενέθλια. Κανένας και κανένα παιδί από χριστιανούς γονείς δεν πρέπει να το πηγαίνουμε σε γενέθλια. Σας το λέω. Είναι αμαρτία. Γιατί τα γενέθλια είναι εγωιστική γιορτή. Είναι σαν να σου λέει, κοιτάξτε με, εγώ είμαι, γεννήθηκα, θαυμάστε με, προσκυνήστε με. Να μία σοφός, να ένα σοφός. Έτσι. Και τι ζημιά παθαίνει αυτό το παιδί όταν ακούει ένα ολόκληρο κέντρο, ας πούμε, να ψάλει να ένα σοφός και να μία σοφός. Θα το δείτε μετά. Τι εγωισμό του τρέφεται. Τι καρκίνο του τρέφεται μέσα του. Και μετά λέμε, γιατί αυτό το παιδί έγινε έτσι. Έχω μια γραπτή ερώτηση. Πώς θα φτάσουμε στη ρίση του Ευαγγελίου ότι η ουράνια βασιλεία είναι το προζύμι που θα μετατρέψει σε ζύμη όλο το αλεύρι, όταν υπάρχει τόσο έντονος ο κίνδυνος του αλεύρι να σκουλικιάσει από το ένα σάπιο μήλο, το οποίο επηρεάζει όλο το κοφίνι? Πώς, εξήγησέ το. Πώς? Δεν άκουσα τίποτα. Να κοσκινήσουμε το αλεύρι. Μάλιστα. Ακριβώς, είναι ωραία απάντηση. Να κοσκινήσουμε, να καθαρίσουμε το αλεύρι και να λειτουργήσουμε σωστά. Σήμερα, αν έχουμε πάθει τέτοια ζημιά στην Εκκλησία, ως, ας πούμε, Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, ας μην πιάσουμε τις άλλες εκκλησίες, αν και παντού λίγο πολύ έχει μπει το μικρόβιο το κακό. Έχουμε πάθει ζημιά διότι ανεχόμαστε τους κακούς. Όχι μόνο ως λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, αλλά και ως κληρικούς. Τους ανεχόμαστε και τους υποθάλπουμε. Ανθρώπους οι οποίοι δεν επιτρεπόταν να είναι κληρικοί. Το λέω και δεν φοβάμαι. Όταν ανέβηκε ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, επίσκοπος Κορίνθου, όταν έγινε επίσκοπος Κορίνθου, ξέρετε, το πρώτο που έκανε ήταν να μαζέψει τους ιερείς του όλους και να τους πει, πατέρες, θα εξομολογηθείτε όλοι σε μένα και εγώ σε εσάς. Το αποτέλεσμα, δεν θυμάμαι ακριβή αριθμό, περίπου 160-180 ήταν ακατάλληλη η ιεροσύνη. Ήταν ανάξιοι να ιερουργούν.
να κάνουν τη λειτουργία. Καταλάβατε. Και ο Ρέσος Σώσταμος επίσης. Σε μια περιοδία του καθαίρεσε πάνω από 10 επισκόπους. Γιατί ήταν ανάξιοι να είναι επίσκοποι. Και βέβαια μετά το πλήρωσε. Γιατί όλοι αυτοί συσπηρώθηκαν αντίον του και έχασε το θρόνο του. Αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε. Αν λειτουργήσουμε σωστά ως επίσκοποι, ως αρχιεπίσκοποι, θα πρέπει να καθαρίσουμε τα ζυζάνια. Να φύγει αυτό το βρώμικο πράγμα μέσα από την Εκκλησία. Γιατί αυτό κάνει ζημιά σε όλους. Και έρχεται ο άλλος ο δημοσιογράφος και σου λέει: ορίστε ο παπάς. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Γιατί αυτός δεν έπρεπε να είναι παπάς. Και φταίει αυτός που το χειροτώνησε. Που ήξερε τι ήταν. Και όμως το χειροτώνησε. Αλλά φταίμε κι εμείς. Που κι εμείς ξέραμε τι ήταν και δεν είπαμε ένα λόγο. Ότι και εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Και οφείλουμε να πούμε και να διαμαρτυρηθούμε. Να πούμε ότι ο τάδε είναι ανάξιος, δεν είναι άξιος. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας να γίνεται αξιωματικός, γιατί ο ιερέας είναι αξιωματικός. Και ο επίσκοπος είναι στρατηγός. Άμα ο στρατηγός είναι διαφθαρμένος, όλος ο στρατός που θα πάει. Καταλαβαίνετε που θα πάει. Γι' αυτό τα τραβάμε όλα αυτά σήμερα. Γι' αυτό βλέπετε τι σημαντικό πράγμα είναι. Να λειτουργούμε σωστά. Και εσείς ως λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, υπεύθυνα και εμείς οι κληρικοί. Και οι επίσκοποι. Και προπάντων οι επίσκοποι. Ορίστε, δώστε το μικρόφωνο. Τώρα με προκαλέσατε με την καλή έννοια, με το τελευταίο που είπατε, ότι πρέπει να μιλάμε. Μίλησαν και κάποιοι μοναχοί στο Άγιο Όρος και εκδιώχθηκαν. Ξέρετε για ποιο λόγο? Σας είπα ότι πάντα υπάρχει τίμημα. Αλλά πρέπει να το υποστούμε για το καλό της Εκκλησίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ξέρετε γιατί εκδιώχθηκε? Γιατί υπερασπίστηκε το δίκαιο μιας χείρας. Θα πεις τώρα για μια χείρα εγώ να κινδυνεύσω το θρόνο μου? Τον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, ναι. Γιατί αυτή η χείρα είχε αδικηθεί από τη Βασίλισσα. Δεν είχε αδικηθεί από ένα οποιοδήποτε. Και η Βασίλισσα ήταν η Βασίλισσα. Είχε και αυτή τον εγωισμό της. Και σου λέει: τι, θα έχω εγώ εσένα τον αρχιεπίσκοπο να με βρίζεις πάνω από το θρόνο και να με λες κακοδοξία? Λοιπόν, θα σε εξορίσω. Και τον εξόρισε. Αλλά δεν έκανε πίσω ο Άγιος. Γιατί λειτουργούσε σωστά ως επίσκοπος. Και το ελάχιστο πρόβατο, το μικρότερο, το ταπεινότερο, είναι πρόβατο και αυτό. Και θα πρέπει να διαφερθούμε. Δεν μπορείς εσύ, ας είσαι βασίλισσα, να δικείς τον ταπεινό αυτό φτωχό άνθρωπο. Για ένα τέτοιο λόγο αυτός, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος έχασε λοιπόν το θρόνο του. Ο Άγιος Τίμιος Πρόδρομος, γιατί έχασε το κεφάλι του? Προσέξτε. Γιατί έλεγχε τον ειδωλολάτρη, έτσι, τον Ηρώδη. Αλλά γιατί τον ηλεχεί? Γιατί είναι βασιλιάς. Ήταν περίοπτη η θέση του και σκανδάλισε όλο το λαό. Και επειδή είχε τέτοια θέση, γι' αυτό τον ήλεξε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και έχασε το κεφάλι του γι' αυτό το λόγο. Και έκανε δημόσια διαδήλωση, θα λέγαμε, με το κομμένο κεφάλι του. Στο χώρο που είχε οργανώσει ο Ηρώδης, στα γενέθλια που είπε η Κασιανή προηγουμένως. Μάλιστα. Δεν πρέπει να δηλιάζουμε. Γιατί η ζωή μας όσον ούπο τελειώνει, να ξέρετε. Λοιπόν, λέγανε οι Άγιοι Μάρτυρες, δεν είναι καλύτερα να τελειώσουμε δίνοντας τη ζωή μας για τον Χριστό, παρά να πεθάνουμε έτσι, όπως γίνεται, από γεράματα, να σβήσουμε. Πολύ πιο καλύτερα είναι αφού θα πεθάνουμε, να πεθάνουμε για τον Χριστό. Και είναι τιμή μας αυτό το πράγμα. Να κάνουμε, να υποστούμε κάτι για τον Χριστό. Αλλά σου λέει: εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Άστε να το κάνει κάποιος άλλος. Και δεν το κάνει κανένας τελικά. Λοιπόν, ας λειτουργούμε σωστά ο καθένας υπεύθυνα. Ο καθένας όπου είναι, ας τηρούμε τις εντολές του Θεού. Και τότε όλα θα πάνε καλά. Και η Εκκλησία θα πάει καλά και η πατρίδα μας θα πάει καλά. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσω την πλήρη.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας. Να πάτε στο καλό.